Λοιπόν, είχαμε μείνει λίγο πριν το χωρισμό σας. Πώς έγινε? Απλά. Ήρθε μια μέρα στο σπίτι και μου είπε πως θέλει να χωρίσουμε. Μέχρι τότε δεν είχατε καταλάβει τίποτα, έτσι, κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του? Τίποτα, γιατρέ. Αφού τα χάσα, τρελάθηκα. Πάνω στην τρέλα μου βουτάω μια βαλίτσα με ρούχα και έφυγα. Πήγα σε μια φίλη μου. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ούτε έτρωγα, ούτε έπινα, ούτε κοιμόμουν, ούτε μίλαγα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, λέω, όχι, θα σταθώ στα πόδια μου, δεν μπορώ να σέρνω μάλλον. Μπράβο. Βρήκα λοιπόν μια δουλειά, οργάνωσα τη ζωή μου και αποτάνθηκα σε ένα δικηγόρο. Μάλιστα. Του εξέθεσε τα γεγονότα και εκείνος εξεμάνει. Γιατί εξεμάνει? Γιατί μου είπε ότι ήταν λάθος μου που χάθηκε από το σπίτι. Μπα, λάθος, ε! Βεβαίως. Αφού αυτός ήθελε εσύ, γι' αυτός έπρεπε να φύγει από το σπίτι, έτσι μου είπε. Α, έτσι σας είπε. Βεβαίως, σωστό δεν είναι? Μαζεύω λοιπόν και εγώ ξανά τα πράγματά μου και μια και δυο πίσω στο σπίτι. Καλώς την, ε! Γεια σου, Κύρθα! Μάλιστα. Περιτώ να σας περιγράψω τι έπαθε μόλις με τις βέλτιστες στο χέρι. Περιτώ. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από αυτά. 8 εγκεφαλικά έπαθε. Και λίγα λέτε. Αχ, γιατρέ, δεν σας είπα το άλλο, το καλύτερο. Α, υπάρχει και καλύτερο. Ο κύριος είχε σπιτώσει μια. Τι είχε κάνει? Είχε φέρει την κόμενα μες στο σπίτι. Μήπως σκεφτότανε και να την παντρευτεί? Όχι. Πάλι. Ελίμονο. Σε 3 μήνες χώρισε και με αυτή. Κι εσείς? Εκεί, αμετακίνητη. Και πόσο μείνατε? Ακόμα εκεί μένω. Μπράβο. Γιατί? Θα φύγω από το σπίτι μου τώρα που ξέρω τα δικαιώματά μου. Εμβέβαια, τώρα ξυπνήσαμε όλες. Τίποτα. Μη σας κόβω τον ήρμο, λοιπόν. Τι λοιπόν? Σας λέω, εκεί. Αστειεύεστε που θα έφευγα. Ωραία, δεν αστειεύομαι καθόλου. Παρακάτω. Παρακάτω. Σε λίγο άρχισε ο πόλεμος νεύρων. Ξέρετε. Για την τουαλέτα, για το μητρό, για το φαγητό. Τα κλασικά. Τα κλασικά, λέει. Μα τι διάολο, βαλτίστε όλοι τώρα τελευταία. Κάθετε, γιατρέ. Τι να πάθω, κυρία μου, τι να πάθω. Τόσα χρόνια κάνω ψυχαναλίστ. Τώρα βρεθήκατε να μου τα πείτε όλα αυτά. Μία εσείς, μία ο άλλος με τους φόνους. Τι δουλειά έχει δική μου περίπτωση με τους φόνους, γιατρέ? Γιατί? Πολύ θέλει ο άνθρωπος, νομίζετε, να φτάσει στο φόνο. Εν πάση περιπτώσει, άλλο λέω εγώ τώρα. Συνεχίστε εσείς. Να πάρω κι εγώ ένα χαπάκι να ηρεμήσω. Χωρίς που σε έξασήκωσα πρωί-πρωί, αλλά υπάρχει σοβαρός λόγος. Για πείτε μου τι συμβαίνει. Αυτό είναι το θέμα, Παντελή μου, ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω τι. Και σκέφτηκα ότι αφού εσύ εκτός από προπονητής της Τζέλας είσαι και επιστήμιος φίλος της, θα ξέρεις τι θα κομμάτια γίνεται με αυτά τα παιδιά. Εννοείται τον Νίκο και την Τζέλα. Ναι, Παντελή μου, αν ξέρεις κάτι, θέλω να μου το πεις. Όχι, κύριε Ανέστη, γιατί να δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μου έχει πει τίποτα η Τζέλα, αλλιώς. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Συνέχεια τσακώνονται για ψηλού πίδι. Και μου φαίνεται ότι για όλα αυτά φταίει αυτή η βοηθός, τέλος πάντων. Α, η Άννα εννοείται. Ναι, αυτή. Α. Σε τι είναι βοηθός, Παντελή μου? Γιατί το σπίτι κάθε μέρα το βρίσκω και σε χειρότερη κατάσταση. Σε λίγο θα πιάσουν σκουλίκια εκεί μέσα. Και έχει και ένα θράσος. Μήπως ξέρεις τι συμβαίνει? Ειλικρινά, όχι, κύριε Ανέστη. Δεν ξέρω. Παντελή, σε παρακαλώ πολύ. Προσπάθησε να την ψαρέψεις στην Τζέλα, γιατί εμένα δεν μου μιλάει. Θα προσπαθήσω, αλλά δεν νομίζω να συμβαίνει τίποτα. Μην ανησυχείτε. Αν ήταν κάτι σοβαρό, η Τζέλα θα μου το έλεγε εμένα. Όσο μιλά το ένστικτό μου, δεν με γελάει. Μπα, δεν. Μάλλον έχετε πολύ άγχος. Ναι. Και οι γιατροί άνθρωποι είναι, κυρία μου, και ενίοτε αγχώνονται κι αυτοί. Ναι, αλλά μπαίνετε πολύ μες το πρόβλημα, γιατρέ. Κάνει. Κάνει, πώς δεν κάνει. Συνεχίστε, είπα, πόλεμος νεύρων. Και τι έχει? Έκανε διάφορα για να με ξαναγκάσει να φύγω. Άλλη στη θέση μου δεν θα έλεγε. Πολύ ωραία. Τι σας έκανε λοιπόν? Διάφορα. Τώρα τι να σας λέω. Τα πάντα, κυρία μου. Με συγχωρείτε, γιατρέ. Αλλά νομίζω δεν έχει σημασία τι έκανε αυτός. Αλλά πώς ένιωθα εγώ? Έχετε πάρει ντοκτορά ψυχολογίας, κυρία μου? Όχι. Εγώ όμως έχω πάρει και δεν μου πείτε εσείς τι έχει σημασία και τι δεν έχει. Εγώ είμαι ο γιατρός και εγώ θα αποφασίσω τι έχει και τι δεν έχει σημασία. Καταλάβατε? Μάλιστα, γιατρέ. Πολύ ωραία. Σας ακούω. Τι έκανε για να σας ξεφορτωθεί? Αφού επιμένετε, θα σας τα πω. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of
Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on there, still craving your kiss. I'm longing to live till dawn there, just saying please. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams. Ακριβώς. Και να ρωτιέμαι γιατί το ζούμε και σήμερα. Πήγε κιόλας 4. Όχι, πήγε κιόλας 11. 11! Όπου, ποια την πόρτα. Καλά, στις 4 δεν είχατε πει πως να έρθετε. Α, με συγχωρείτε. Είχατε βάλει το ξυπνητήρι στις 3:30 που ξέρατε ότι θα έρθω, ε. Όχι, καλέ, εντάξει. Η κόρη μου που είναι? Έλα, δεν περίμενα κι εγώ πας και ανοίξει αυτή την πόρτα, αλλά. Περιμένατε μπας και ανοίξει την πόρτα η κυρία σας και μάλιστα με χτυπημένο πόδι. Α, μπράβο! Το είχα ξεχάσει που κουτσάθηκε. Μα και να μην είχε κουτσαθεί, δική της δουλειά είναι να ανοίγει τις πόρτες. Ποιανού δουλειά είναι? Δική σας, αν δεν απατώμε. Απατάστε. Όποιανού είναι πιο κοντά στην πόρτα είναι, αφού δεν υπάρχει πορτιέρης. Τζέλα! Ο μπαμπάς σου, έλα! Έρχομαι! Πού να έρθει το παιδί με πονεμένο πόδι? Ε, τι, θα πάμε όλοι για ύπνο και θα σας αφήσουμε εδώ μόνο σας, δεν σωστό? Μ' αρέσει που ξέρετε και τι είναι σωστό. Ε, πώς, στοιχειώδης κανόνας ευγενίας. Να έρχεται επισκέψεις στο σπίτι μας και να τον έχουμε όλοι χεσμένο, δεν κάνει. Μα πώς μιλάτε έτσι επιτέλους? Άμα νιστάζω έτσι μιλάω και πολλά είπα. Τζέλα! Τώρα! Δηλαδή, εσείς τώρα θα ξανακοιμηθείτε? Α, τι θα κάνω. Και δεν μου λέτε. Χτες φυλάγατε σκοπιά και κοιμόσαστε μέχρι τις 2. Εντάξει. Σήμερα τι κάνετε? Γιατί σκοπιά δεν φυλάγατε, είχατε πάρει άδεια. Τι είχα? Δεν είσαστε εδώ το βράδυ. Όχι, δεν ήμουνα, δεν ήμουνα. Τι κάνατε λοιπόν και δεν είχατε πάλι και σήμερα ξυπνημό? Τζέλα! Έλα ρε παιδί μου, ο μπαμπούλης λέμε και έχει απορίες. Έλα ρε μπαμπά, δεν σου είπαμε να μην ταλαιπωρείσαι. Ήρθα παιδί μου να δω τι κάνεις, αλλά κάθε επίσκεψή μου σε αυτό το σπίτι είναι και μια έκπληξη. Λοιπόν, εμένα τώρα παιδιά με συγχωρείτε, πάω για ύπνο γιατί δεν βλέπω από την ίστα. Κύριε Ανέστη μου, αν είστε εδώ όταν ξυπνήσω, θα τα πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα δούμε τι θα πούμε. Ε. Άντε, για τώρα. Νηστητή μου, κύριε. Έλα, μπαμπά. Πάμε να φτιάξουμε καφεδάκι εμείς. Κανονικά. Εσύ θα έπρεπε να είσαι ξάπλα και να σου φέρνει το καφέ η οικιακή βοηθός. Ανταυτού, εσύ πηγαίνεις να φτιάξεις καφέ και η οικιακή βοηθός πηγαίνει για ύπνο. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι γίνεται μέσα σε αυτό εδώ το σπίτι? Αν μπορεί κανείς να πει σπίτι, αυτό εδώ το τρελοκομείο. Προχώρα, μπαμπά. Έλα, παιδί μου, πήγαινε προς. Σχεδόν καθημερινά αυτό. Αλλά εγώ σημασία. Βλέπετε, ήμουν πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου. Ήξερα πολύ καλά ότι ό,τι και να έκανε, εάν δεν έφευγα εγώ από το σπίτι, αυτός δεν μπορούσε να με κουνήσει με τίποτα. Καταλάβατε? Μάλιστα, καταλάβαμε. Όταν είδε λοιπόν ότι και αυτό δεν περνάει, άρχισε άλλο τροπάριο. Α, δεν σας είπα εγώ πώς τον αντιμετώπιζα όμως. Μας το είπατε, κυρία μου, με σιγουριά. Απ' έξω μου! Γιατί μέσα μου έτρεμα. Ναι, γιατρέ, γιατί τον αγαπάω ακόμα. Και ενώ φαινομενικά είμαι ήρεμη, μέσα μου. Καλά, καλά, καλά. Αφήστε το μέσα σας τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το μέσα μου. Μας ενδιαφέρει, κυρία μου, αλλά όχι σε αυτή τη φάση. Τώρα είμαστε στο έξω σας ακόμα. Μην μπερδευόμαστε λοιπόν. Πείτε μου, τι άλλο σας έκανε? Συγγνώμη κιόλας, γιατρέ, αλλά νομίζω ότι όλο για τον άντρα μου μιλάμε. Ε, και άνθρωπος δεν είναι κι αυτός. Καθίστε. Εγώ ήρθα για μένα εδώ. Και αντί να ρωτάτε για μένα, όλο γι' αυτό ρωτάτε. Μα μέσω αυτού, κυρία μου, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Για σας θέλω την πλήρη εικόνα. Α. Ναι, λοιπόν, για πείτε μου ποιο ήταν το επόμενο βήμα του. Μπας και βγάλουμε καμιά νάκρα. Άρχισε να μπαζοβγάζει τις γκόμενες μες στο σπίτι. Αυτό δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Πώς δεν γίνεται, αυτό έκανε. Αυτός μπορεί να το έκανε, κυρία μου, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει! Με έκανες μπαράλια. Κυρία μου, φύγατε! Όχι, βέβαια, αφού σας είπα. Ε, τότε τι σμπαράλια και ξεσμπαράλια μου λέτε. Τι να τα κάνω εγώ τα σμπαράλια σας. Τα ξεκουμπίδια μας ενδιαφέρουν. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, συνεχίστε. Ε, τίποτα καλύτερο έκανε. Μα δεν θέλετε να σας πω τι έγινε. Για τις γκόμενες, όχι, άλλο. Τίποτα που να σε κλώνησε, χριστιανή μου. Τίποτα που να σε έκανε να σκεφτείς έστω και για μια στιγμή να σηκωθείς να φύγεις. Έκανε. Ξέρω εγώ, γιατρέ. Ναι, άμα δεν ξέρετε εσείς τότε πώς ξέρετε. Δεν ξέρω, γιατρέ μου, τώρα τα έχω χάσει. Λοιπόν, να σας βοηθήσω εγώ. Είπατε πως άλλοι στη θέση σας δεν θα άντεχει. Τι δεν θα άντεχει? Ε, αυτό με τις γκόμενες. Είπαμε, αυτό δεν μας κάνει. Άλλο βαρβάτο υπάρχει? Δεν ξέρω, γιατρέ, τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ. Ε, τότε τι καθόμαστε και λέμε? Μείνατε λοιπόν. Βέβαια. Ναι. Ξέρατε τα δικαιώματά σας πλέον. Το είπαμε αυτό. Το εμπεδώσαμε κιόλας. Λοιπόν,
Μεθαύριο στις 11, μπορείτε. Μα δεν τελείωσε ο χρόνος ακόμα, γιατρέ. Τελείωσε. Τελείωσε! Τα τρία τέταρτα τα φάγαμε και δεν βγάλαμε τίποτα της προκοπής. Δεν έχουμε ρέντα σήμερα, ε! Λοιπόν, θα μου ξανάρθετε μεθαύριο πιο διαβασμένοι. Τι διαβασμένοι? Να έχετε σκεφτεί και άλλα που να αξίζουν τον κόπο όμως, ε! Σήμερα δεν μπορώ εγώ άλλο, διότι αγχώθηκα. Μάλιστα, γιατρέ. Ό,τι πείτε. Μέγας είσαι, κύριε. Άντε, 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 στο καλό. Μέγας. Στο καλό, είπα. Ναι, ναι, τον κύριο Νικολάου θα ήθελα. Έλα, Μαρκό. Νίκος Δραγόπουλος. Ναι, πρέπει να σε δω επιγόντως. Όχι, όχι, στο γραφείο σου, κάπου έξω μπορούμε. Ναι. Τι ώρα τελειώνεις? Ωραία. Άστα καλέ, μπαμπά. Όχι άστα, όχι άστα, βρωμήσατε εδώ μέσα. Με το που μπαίνει κανείς από την πόρτα, τον παίρνει η μπόχα. Ευτυχώς δηλαδή που έχετε και οικιακή βοηθό. Πώς σας βοηθάει στον ύπνο? Ό,τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει? Γιατί εγώ το μόνο που την έχω δει να μπορεί να κάνει είναι να κοιμάται. Σε αυτό δεν λέω, δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο. Με ένα μαξιλάρι στο χέρι είναι συνέχεια. Τι μου λες, πότε θα τη διώξετε? Θα δούμε. Να δείτε σύντομα. Είναι δυνατόν να έχετε μέσα στο σπίτι σας αυτό το πράγμα? Κοιμάται σαν βότη, μιλάει σαν φορτηγατζής, συμπεριφέρεται σαν καμπαρετζού, δίνεται σαν αναρχικιά. Τι μου λες, έτσι ήταν και η αυτοπόλητη? Έτσι δεν μας την είπε την πρώην φίλη σου και πρώην γυναίκα του άντρα σου? Ναι, σας συγχαίρω και τους δύο για τις επιλογές σας. Και σένα και τον άντρα σου. Μα γι' αυτό χωρίσαμε, μπαμπά, και οι δύο από εκείνη. Από εκείνη χωρίσατε. Από αυτήν βλέπω να δυσκολεύεστε να χωρίσετε και απορώ. Απορώ και εξίσταμαι. Ορίστε, ορίστε. Η κατσαρόλα. Έτσι όπως την έφερα, έτσι είναι ακόμα. Ποια κατσαρόλα? Η δική μου κατσαρόλα. Χτες δεν σας έφερα φαγητό? Δεν είχα ιδέα. Αλλά ούτε αυτό δεν σου πήγα ιδέα. Και τόσο Νίκος τι σκατά κάνει? Κοιμάται ολόρθος. Μπαμπά. Μπαμπάκι. Δεν θα με τρελάνετε εσείς εμένα. Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Αλλά θα τα ανακαλύψω. Ακόμα κι αν είναι να αποταθώ στην Νικολού. Κατάλαβες? Παγόρι μου, τι γίνεται με καλά μου? Μα άσχομαι που σε ευχαριστώ που ήρθες. Πυρίτσα ποινής. Για ξεκίνη. Μια πυρίτσα και σε μένα παρακαλώ. Έγινε ρε φιλά. Πώς πάει ο έγκαμος ιδίως? Περί αυτού πρόκειται, Μάρκο. Προβλήματα ακόμη δεν αρχίσατε? Μάρκο μου, πώς να σου το πω, έγκαμος ιδίως δεν είναι και τόσο έγκαμος. Τι είναι? Πιο πολύ σ' άγαμο φέρνω. Δηλαδή, τι δηλαδή ρε Μάρκο, σεξολόγος είσαι? Γιατί θα σε φώναζα το αγόρι μου για έφραγμα? Αν και δεν απέχω και πολύ από αυτό. Σου το λέω και σε παρακαλώ, μπορεί να μείνει μεταξύ μας. Ας μην υπάρξουν διαρροές, τουλάχιστον από εμάς. Μωρέ, μεταξύ μας θα μείνει, αλλά πώς έτσι, ήσουν να πάντα τα. Ταύρος ήμουν και ταύρος νιώθω, Μάρκο μου, αλλά το. Αυτό το. Ξέρεις, αρνείται να ανταποκριθείς, θα τα βρεις για κάτι κοντά του. Ναι, είπα Νικόβαλος. Η αλήθεια είναι πως εκεί γύρω στα 40 και κάτι είναι μια ψιλοκρίση όλη την περίοδο. Πρέπει να υπάρχει όμως κάποιος λόγος. Υπάρχει λόγος. Τι λόγος δηλαδή? Λόγοι, λόγαροι. Καλώς θα μου τα πεις. Το βασικότερο είναι να μην σε πιάσει άφηση. Με πιάσει όμως, εσένα δεν θα σε πιάνει. Θα το πολεμήσω. Για λέγε τη συνδέση. Ξύπνησα. Μάλιστα. Μήπως κατουργέται κανείς?
Όχι, γιατί. Γιατί εγώ πάω στην τουαλέτα τώρα. Μάλιστα. Θα σας δω σε λίγο. Bye. Μάλιστα. Δεν μου λες. Πάλι εδώ κοιμήθηκε αυτή. Ναι, μπαμπά. Γιατί. Γιατί είναι ο νυχτοφύλακας. Η Άννα. Μη. Το λες δυνατά από το όνομα, σας παρακαλώ. Και τώρα δηλαδή τι κάνετε, μένετε και τρεις μαζί. Και οι τέσσερις και έχει αυτός. Ο τέταρτος που εσείς. Ένα γουρούνι. Τι. Μαζί με τις αποσκευές της, η κυρία μου που βάλισε στο σπίτι και ένα γουρούνι. Τι λέω, Παναγιά μου, πού το βρήκα. Είναι το χαϊδευτικό της καλύτερης της φίλης, η οποία παρεμπιπτόντως από λάθος βρίσκεται από μέσα. Δηλαδή το γουρούνι είναι γυναίκα. Κατ' εφημισμό. Πιο τρελή και από την τρελή. Τότε αγόρι μου, τι να σου κάνει σεξολόγος. Ψυχίατρο χρειάζεται. Δεν μ' αρέσει να γίνομαι μονότονος, αλλά πραγματικά τα έχω χαμένα. Χαλάρωσε, μπαμπά. Ξαναγιά. Μάλιστα. Καφεδάκι πίνουμε. Φαρμάκι πίνουμε, αλλά τέλος πάντων. Η Τζέλα μου είπε ότι θα είστε ο νυχτοφύλακς. Ποιος? Α, ναι, εγώ θα είμαι αυτή, ε. Προσελήφθην, προσελήφθην. Συγχαρητήρια. Και τι συμφωνήσατε οικονομικώς, αν επιτρέπετε? Επιτρέπετε, δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Υπάρχει μια ελπίδα δηλαδή. Αλλά δεν τα χαλάσουμε εκεί. Πάει και η τελευταία ελπίδα. Και δεν μου λέτε, θα μείνετε κι εσείς εδώ τώρα? Ναι, αμέ. Α, θαύμα. Ωραία θα περάσουμε. Ε, ωραία θα περάσετε. Μπράβο. Εσύ, Τζέλα, τι λες επ' αυτού? Ναι, ναι. Ωραία θα περάσουμε. Κάθε μέρα πάρτι θα έχουμε. Ό,τι πρέπει για ένα νεόνυφο ζευγάρι. Μου λέτε, η φίλη σας κοιμάται ακόμα? Ναι, αμέ. Πολύ του ύπνου είναι. Έχει μαζέψει κούραση, μωρέ. Το σπίτι πότε θα το μαζέψει, έχετε υπόψη σας? Ε. Α, τώρα που το λέτε, Τζέλα, πρέπει να μοιράσουμε και τις δουλειές, ε. Μην ξεχνιόμαστε. Πού να τις μοιράσετε, Δεσποινής? Μεταξύ μας, δε, ποιος θα κάνει τι. Ποιος δηλαδή. Μεταξύ τους εννοεί, μπαμπά. Και γιατί το απευθύνεσαι σε σένα? Κάπου έπρεπε να το απευθύνει. Μ' αρέσει να απευθύνομαι κάπου, ναι, αλλά εσύ ξέρεις τι εννοώ. Α? Μουσική. Μας υποχρεώσατε, κύριε Μάρκο. Μας υποχρεώσατε. Άκου ψυχία του. Άκου ψυχία του. Κοντζάν ψυχαναλτής τώρα, να τρέχω σε ψυχιάτρους. Άσε, μάτρε Μάρκο. Άσε, άκου ψυχίατρο. Ρε, δεν πάτε στο διάολο. Δεν πάω να... Άκου ψυχίατρο. Σιγά, άκου ψυχίατρο. Άσε, μάτρε Μάρκο. Άκου ψυχίατρο. Α, απαρτία έχουμε, βλέπω. Όχι, Νίκο μου, δεν βλέπεις καλά. Κάποιος λείπει πάλι από την παρέα. Ποιος λείπει? Για την Άννα λέει. Ακριβώς, η οικιακή βοηθός. Τη βλέπεις να είναι εδώ? Και πού είναι? Πού να είναι, βρε Νίκο, κι εσύ, κοιμάται. Πάλι! Έχει μαζέψει κούραση γι' αυτό. Το ξέρουμε αυτό, Δεσποινής. Το θέμα είναι πού τη βρήκε και τη μάζεψε. Άμα ψάχνεις, βρίσκεις. Με κοροϊδεύετε? Εγώ? Όχι, πατέρα, όχι, πατέρα. Η Σοφία μιλάει λεπτικά. Θέλει να πει ότι μπορεί εσύ να μην την έχεις δει. Δεν έτυχε δηλαδή, αλλά η Άννα κουράζεται πολύ. Κοιμόμενη? Όχι, όχι, δουλεύει, δουλεύει. Ναι. Το ξέρω, Νίκο μου. Εσάς δουλεύει και μάλιστα με υπερορίες. Την έχει τραβοπάρει, πατέρα, και για να σου το αποδείξω. Σοφία! Α? Πήγαινε αμέσως και ξύπνησέ την. Πες της ότι έχουμε δουλειές να κάνουμε. Πες της εσύ, εξήγησέ της εσύ και. Θα δούμε. Πρέπει να τις μοιράσουμε όμως, ε. Ποιες? Τις δουλειές, το είπα και στην Τζέλα. Τι να μοιράσετε, Δεσποινής? Τις δικές της δουλειές. Στα κοινόβια έτσι κάνουν πάντως. Στα κοινόβια? Στα κοινόβια! Τι λες τώρα, κούκλα μου κι εσύ! Άμα ζούμε πολύ μαζί, έτσι το λένε, κοινόβιο. Εσκάσε, βρε Σοφία, που ξέρεις τώρα και εσύ από κοινόβια. Τι σχέση έχουμε εμείς με τα κοινόβια? Μη φωνάζετε, σας παρακαλώ, πονάει το κεφάλι μου. Το πόδι σου δεν χτύπησες. Ναι, αλλά έχω και πονοκέφαλο, έχεις πρόβλημα. Για ποιο κοινόβιο μίλησε η κυρία, ο Θεός να την κάνει, Νίκο μου? Τι να με κάνει ο Θεός? Νυχτοφύλακα! Μη μιλάς εσύ. Οπα, σηκωθήκανε τα αγκούρια. Α, Σοφία, Σοφία, πρόσεχε πώς εκφράζεσαι. Μα με απαγορεύει να μιλάω. Κυρία, σου είναι ό,τι θέλεις σου απαγορεύει. Τι είναι? Για ποιο κοινόβιο μίλησε ο νυχτοφύλακας, Νίκο μου? Σε ρωτάω. Κι εγώ σου απαντάω, πατέρα, δεν μίλησε για κοινόβια. Δηλαδή θα με βγάλετε και κουφό τώρα? Γιατί τι άλλο σε βγάλαμε? Αυτήν πες, σε παρακαλώ, να μην μιλάει. Κι άμα με ξαναπεί αγκούρι, θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Α, έχεις χοντρό πρόβλημα, μου φαίνεται. Ε. Ακούς πως μιλάει στη γυναίκα σου? Να την απολύσεις αμέσως. Εσκάστε επιτέλους! Σε μένα λες να σκάσω? Σε όλους! Γύρισα από τη δουλειά μου και απαιτώ να σεβαστείτε την κούρασή μου. Δεν θα μείνω να ακούσω άλλες προσβολές. Παπά, σε παρακαλώ, μη συγχύσεσαι. Έχεις υπέρταση.
Εσείς με συγχύζετε. Τι τρελοκομείο είναι αυτό εδώ μέσα? Καλά ρε γαμότη μου, δεν μπορεί να κοιμηθεί ένας άνθρωπος μια μέρα με την ησυχία του εδώ μέσα. Ορίστε, η οικιακή βοηθός. Μα συγχωρείτε δεσποινείς που σας ξυπνήσαμε από τον ύπνο του δικαίου. Ειδικά εσείς κύριε τέτοια μου, το έχετε κάνει σύστημα, το έχετε κάνει τώρα τελευταία. Ορίστε, τα βλέπετε, θα μου ζητήσει το λόγο τώρα σε λίγο. Τώρα δεν μας λείπει κανείς. Αρκούδι. Ναι, όλοι οι τρόφιμοι παρόντες. Γιατί κοιμάσαι εσύ ακόμα, κυρία μου? Κοιμάμαι. Μην διστάζω λογαριασμό, ρε, θα σου δώσω. Πάρε την απάντηση πληρωμένη, εργοδότη. Σαν την τρεπόμαστε λιγάκι, λέω εγώ. Τσόπα, τσόπα, τσόπα. Για πρόσεξε πώς μου μιλάς εμένα, εντάξει. Και δεν σε πληρώνω εγώ για να κοιμάσαι, εντάξει. Ορίστε, τσακώθηκα με τον πεθερό μου, διότι δεν με πιστεύει που του λέω ότι δουλεύει σαν σκυλί. Συνήθως. Α, ναι, ναι, ρε. Σαν σκυλί δουλεύω συνήθως. Δεν υπάρχει λόγος να τσακώνεστε. Δεν τσακωθήκαμε γι' αυτό, για τα κοινόβια τσακωθήκαμε. Ποια κοινόβια? Να. Τόπε τώρα ή δεν τόπε? Τόπε, αφού είναι ηλίθια, τόπε. Τι να τις κάνω εγώ? Ηλίθια. Μισό ρε παιδιά, για ποιο κοινόβιο λέτε? Γι' αυτό εδώ. Ευούλωσέ της το επιτέλους να την απολύσεις. Σας παρακαλώ πολύ το κεφάλι μου. Ω, μας έπρεξες και εσύ με το κεφάλι σου. Κόφτα να ησυχάσουμε. Να κόψω το κεφάλι μου. Ευχαριστώ πολύ, Μίχο. Χριστέ μου, τι γίνεται εδώ μέσα? Λοιπόν. Η συζήτηση σταματάει εδώ. Θα σας παρακαλέσω να διαλυθείτε ησύχως και να πάει ο καθένας στο σπίτι του. Με διώχνει. Με διώχνει. Δεν διώχνω μόνο εσένα, πατέρα, είπα ο καθένας να πάει στο σπίτι του. Χαίρο πολύ. Μόνο εγώ δεν μένω εδώ από τους παρόντες. Τότε στο καλό, πατέρα. Δηλαδή με διώχνεις. Άντε πάλι, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, για να μην παρεξηγούμε, ο καθένας στο δωμάτιό του. Τώρα, όπου κι αν είναι αυτό. Κάνεις αυτό το τσακατσού, θα μου καταστρέφει το νευρικό μου σύστημα. Μα δεν πως είναι. Ό,τι και να είναι, μου σπάει τα νεύρα. Οκ. Okay. Φιστικάκι. Ωραία, έτοιμοι παρέα είμαστε. Δεν είμαστε παρέα και σε... Κοινόβιο είμαστε. Άμα την ξαναπείς αυτή τη λέξη, θα σε εκτελέσω στα 6 βήματα. Έλα, μωρέ Νίκο, τώρα μεταξύ μας είμαστε. Να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Να κρυβόμαστε. Καλά θα κάνουμε να κρυβόμαστε. Το είπε και μπροστά στον μπαμπά και μας τα έκανε μαντάρα. Αλήθεια τώρα, ρε γουρούνι, και εσύ γιατί το πες? Ω, αυθόρμητα μου βγήκε. Πολλά αυθόρμητα σου βγαίνουν εσένα και καμιά ώρα θα φερθώ παρορμητικά. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά? Παρορμητικά και αυθόρμητα, ποια είναι η διαφορά, Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Μ' άρεσε, Σοφία, και εσύ τώρα. Ω, σοβαρά, δεν καταλαβαίνω τη διαφορά. Θα την καταλάβεις εμπράκτος άμα ξαναπείς τη λέξη κοινόβιο. Κοινόβιο. Παρορμητικό είναι αυτό. Α, το πόδι μου, χαμώ το. Πρόσεξε και εσύ, ρε παιδί μου. Εσύ με χτύπησες, εγώ να προσέχω! Άμα το βάζεις και εσύ όπου βρεις! Δίπλα στο σώμα μου το έβαλα, Νίκο! Πού θες να το βάλω, στο χολ! Καλά σου λέει τώρα η κοπέλα! Δεν ζητήσαμε τη γνώμη σου! Τώρα μου δείχνετε ποια είναι η παρόρμηση. Όχι, τώρα σου δείχνω ποια είναι η σχιζοφρένεια. Αν και νομίζω ότι εσύ δεν έχεις ανάγκη από αυτό. Και αν δεν σηκωθείτε να φύγετε να πάτε στο μαγαζί τώρα, θα σας δείξω και ποια είναι τα αποτελέσματα της κρίσης σχιζοφρένειας. Καταλάβαμε! Καταλάβαμε, αγόρι μου, μην κάνεις έτσι. Αρκετά προβλήματα έχεις τον τελευταίο καιρό. Σας αφήνουμε να σφαχτείτε μόνοι σας, παιδιά, με την ησυχία σας. Mm-hmm. Αύριο το μεσημέρι θέλω όλοι μαζί η οικογένεια να συζητήσουμε μερικά πρακτικά θεματάκια που προκύπτουν από τη συγκατοίκηση. Τσάω! Αλόχα! Πρακτικά θεματάκια! Πρακτικά θεματάκια! Και πρώην στο ίδιο σπίτι. Δεν σημαίνει και καθημερινά. Θες βοήθεια? Όχι, να μ' αφήσετε ήσυχοι θέλω. Και να θέλω, συνάδελφε, πού να ξεμπερδέψουμε τέτοιο κουβάρι. Θα το σκοτώσω. Μήπως λέω, ξέρω εγώ, κανένα ψυχολόγο, τίποτα. Μένετε 4 σχιζοειδείς στο ίδιο σπίτι. Και. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτή τη φορά δεν γλιτώνουμε, είναι σίγουρο παπάς. Τι θα λέγατε να γνώριζα κάποια στιγμή από κοντά όλη την οικογένεια? Τι μιλήσει έτσι? Χάι, αυτά τα τρία μπουκετάκια για αυτά τα τρία χαριτωμένα κοριτσάκια.
Τι γίνεται σήμερα εδώ? Όλοι ξύπνοι και ο καθένας στο πόστο του και μαγειρεύεται και όλα. Δόξα τον Θεό. Ποια από τις δύο έχεις βάλει στο κουτί, ε? Λέγε. Τι λες τώρα, παιδί μου? Ανικανότης. Όχι, όχι, και ανικανότης, όχι, και ανικανότης δυσλειτουργία, ας πούμε. Προσωρινή. Εσύ φταίς! Γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι σήμερα? Ξέρεις εσύ τον άντρα μου καλύτερα από μένα.